Στις 2 Μαΐου του 1519, σε ηλικία 67 ετών, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι άφησε την τελευταία του πνοή στο κάστρο Κλος Λουσέ της γαλλικής πόλης Αμπουάζ. 5 αιώνες μετά, στο χώρο αυτό εκτίθεται ένα ημιτελές αριστούργημα του ιδιοφυούς καλλιτέχνη και εφευρέτη, που απεικονίζει τον Άγιο Ιερώνυμο και αποκαλύπτει τις μοναδικές τεχνικές του Νταβίντσι. Διακρίνεται πολύ καθαρά ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Είναι αυτό που λέμε ζωγραφική με τα δάχτυλα, ένα είδος σκουπίσματος με το δάχτυλο που δημιουργεί μια ελαφριά θαμπάδα και ένα ελαφρύ σφουμάτο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό γιατί έχουμε το δακτυλικό αποτύπωμα του Λεωνάρντο πριν από 535 χρόνια. Ο πίνακας ανήκει στη συλλογή των μουσείων του Βατικανού και επισκέπτεται για πρώτη φορά το κάστρο όπου ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έζησε την τελευταία τριετία της ζωής του. Οι ιστορικοί της τέχνης χαρακτηρίζουν το έργο ενιγματικό. Δεν είναι σαφές αν έγινε κατά παραγγελία, ούτε αν ανήκει στην περίοδο της Φλωρεντίας, δηλαδή πριν το 1480, ή στην περίοδο του Μιλάνου, μετά το 1480. Ο Άγιος Ιερώνυμος στην Ερημιά θα εκτίθεται στο Αμπουάζ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.